Είναι η 7η από το 2003 που χάνει μεταλλορύχος τη ζωή του στις γαλαρίες. Εμείς θεωρούμε και τότε που ήμουν, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια που ήμουν εγώ πρόεδρος, αλλά όπως και σήμερα που αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, αντιλαμβανόμαστε και αυτό προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος εδώ, ότι δυστυχώς για μια ακόμη φορά η εργοδοσία έβαλε στη ζυγαριά κόστος ωφέλους στην ασφάλεια και είδε ότι το όφελος για αυτήν, αυτό που προέχει τέλος πάντων, είναι το όφελος. Προτίμησε λοιπόν να, προκειμένου να έχει το μέγιστο δυνατό όφελος, να μην πάρει εκείνα τα μέτρα ασφάλειας και να χάσει ένας εργαζόμενος άνθρωπος για μια ακόμη φορά τη ζωή του στα μεταλλεία. Σε ποιο διάστημα μας είπατε ότι υπάρχουν 7 νεκροί? Από το 2003 που ξεκίνησε με ένα διπλό εργοδοτικό έγκλημα σε μια γαλαρία που απέχει 150 περίπου μέτρα από την σημερινή, και σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε 8 θανατηφόρα και αρκετά άλλα με σοβαρά ατυχήματα που συνέβησαν σε άλλους εργαζόμενους. Όχι μόνο στο μεταλλείο της σήμερης, αλλά και σε άλλο μεταλλείο που έχει δραστηριότητα στον νομό. Στο συγκεκριμένο μεταλλείο που έχουμε σήμερα αυτό το δυστύχημα, έχει ξανασυμβεί θανατηφόρο ατύχημα? Ναι, είναι, έχουν ξανασυμβεί, ναι, νομίζω ότι είναι το 7ο σε αυτή την εταιρεία, σε αυτή την επιχείρηση. Από με άλλους εργοδότες, αλλά δεν πάβει στη συγκεκριμένη η δραστηριότητα αυτή, έχουν γίνει 7 δυστυχήματα. Από την θητεία σας στο εργατικό κέντρο, είχατε διαπιστώσει, γιατί σε ό,τι αφορά το σημερινό, υποτίθεται ότι διεξάγονται έρευνες. Στις προηγούμενες περιπτώσεις είχατε διαπιστώσει ως εργατικό κέντρο πλημελή συστήματα ασφαλείας? Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία συνεχώς καταγγέλουν την αδιαφορία που δείχνουν κυρίως αυτή η μεταλλευτική επιχείρηση σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων. Παραβιάζεται πολλές φορές ασύστολα, θα έλεγα, ο κώδικας μεταλλευτικών και ελαττωνικών εργασιών, δηλαδή ο κανονισμός που βάζει το πώς πρέπει να είναι μια ορθολογική λειτουργία σε ένα μεταλλείο και κυρίως σε στοές. Μιλάμε τώρα για βάθος 200 και 300 μέτρα μέσα σε ένα ολόκληρο βουνό να δουλεύουν εργαζόμενοι. Και οι παραβιάσεις γίνονται και είναι, γίνονται κατά κόρο, μπορώ να πω. Να σας πω λιγάκι που έχει μια αξία που, αν θέλετε, δείχνει ότι πραγματικά αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε εργοδοτικό έγκλημα. Βρε άλλα τέτοια είναι, αλλά λέω ειδικά αυτό το συγκεκριμένο, το σημερινό. Το δυστύχημα έγινε σε μια στοά, την κεντρική στοά. Τι είναι η κεντρική στοά? Είναι από εκεί που είναι η είσοδος και ξεκινάνε οι διακλαδώσεις, έτσι ώστε να περικυκλώσουν, να το πω έτσι εκλαγευμένα λιγάκι, το μεταλλείο, για να μπορέσουν να έχουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόλυψη του μεταλλείου. Mm-hmm. Αυτή η κεντρική λοιπόν στοά σημαίνει, και με βάση το μεταλλευτικό κανονισμό, αλλά και με βάση ακόμη και την κοινή λογική, ότι πρέπει να είναι ο δρόμος, η στοά εκείνη η οποία πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλής, γιατί από αυτή μπαινοβγαίνουν καθημερινά όλες τις βάρδιες, δεκάδες ως και εκατοντάδες, θα έλεγα, να σχεμετρήσουμε τις διαδρομές, εργαζόμενοι και μηχανήματα. Αυτό που προέχει για μια εταιρεία που θέλει να σέβεται και το μεταλλευτικό κανονισμό, αλλά να μην πω και τους εργαζόμενους της σαφώς, αλλά και τον εαυτό της ως επιχείρηση που θέλει να έχει κέρδη και όχι ζημιές, θα έπρεπε να φροντίσει ώστε αυτό να είναι απόλυτα ασφαλές. Αντί αυτού, και αν και η ίδια η γαλαρία, αυτή που λέμε η κεντρική στοά, προειδοποιούσε εδώ και ο καιρό ότι υπάρχει πρόβλημα, έχει ο ασβεστόλιθος, το πέτρωμα τέλος πάντων που μέσα από αυτό προχωράνε για το βοξίτι οι γαλαρίες, έχει την προειδοποιεί όταν γίνεται μετακίνηση όγκων χωμάτων, πετρωμάτων, να ψυχαλίζει. Δηλαδή να φεύγουν πετραδάκια και δείχνουν αυτό, ότι γίνεται μετακίνηση των πετρωμάτων.
Τι έκανε λοιπόν η συγκεκριμένη επιχείρηση? Έβαλε κάποια μηχανήματα, ειδικά για κάποιες δουλειές, ξεσκαρωτές λέγονται, έτσι ώστε να απομακρύνει τους επισφαλείς όγκους που υπήρχαν πάνω από τα στην οροφή της ΣΟΑΣ. Τελείωσε, συνέχιζε η κίνηση να υπάρχει, γιατί συνέχιζε να ψυχαλίζει, αυτό που λέμε να πέφτουν πετραδάκια, και η εταιρεία αντί να πάρει άλλα μέτρα, και μπορώ να σας πω ποια θα μπορούσαν να ήταν αυτά, να βάλει κάποιους δονησιογράφους, κατά κάποιο τρόπο κάποιους σεισμογράφους, ας το πούμε πιο λιανά για να καταλάβει ο κόσμος, και με αυτό στην ουσία έκανε στατιστικά, έκανε τις μετρήσεις της και στην ουσία δεν έπαιρνε εκείνα τα μέτρα που έπρεπε για να μπορέσει να ιδίωτος να υπάρχει ασφάλεια για κάθε εργαζόμενο και για κάθε μηχάνημα. Πώς θα μπορούσε αυτά, να γίνει ασφάλεια? Με συγχωρείτε, κύριε Σουφίδη, μπορούσε... αυτά που μας λέτε τώρα ισχύουν και για το σημερινό δυστύχημα? Μα ακριβώς για το σημερινό σας λέω. Μάλιστα. Κοιτάξτε λιγάκι στα μεταλλεία. Να πω εδώ, από όσο γνωρίζω, ότι εσείς ήσασταν και πρόεδρος στο Σωματείο στα Μεταλλεία. Και πρόεδρος στο Σωματείο. Μάλιστα. Για... Άρα γνωρίζετε από πρώτο χέρι το θέμα. Σαφώς. Πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε να δείτε, το ατυχήματα μπορούν να γίνουν κατευθείαν στον τομέα της εξόρυξης. Δηλαδή, πολύ μακριά από την ΣΟΑ εισόδου, αυτό που λέμε τη ΣΟΑ βάσεως, εκεί δηλαδή που γίνεται κατευθείαν η εξόρυξη του μεταλλίου, γιατί όπως είπαμε είναι η κεντρική ΣΟΑ, αυτή που λέμε ΣΟΑ βάσεως, και οι διακλαδώσεις πηγαίνουν εκεί που είναι το μεταλλίο προκειμένου να γίνει η απόλυση. Να πέσουν κριτικά, να γίνει διάτρηση, ύλος, τέλος πάντων διάφορες εργασίες που έχουν να κάνουν και με την απόλυση του μεταλλίου, αλλά και να διασφαλιστεί και να ασφαλιστεί ο χώρος. Εκεί όμως, επειδή δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα από μια δόνηση, μια καταπώνηση των πετρωμάτων που γίνα μετά από έκρηξη φουρνέλων, που σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Βέβαια πρέπει να πάρθουν και εκεί τα αναγκαία μέτρα για να μην γίνει κάτι. Αλλά σε μια ΣΤΟΑ βάσο, σε μια κεντρική ΣΤΟΑ, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι σαν να λέμε ότι πηγαίνει σε μια ΣΤΟΑ, σαν αυτή που περνά μέσα από ένα βουνό, σε μια εθνική οδό. Για να πάμε, ξέρω εγώ, από την Αθήνα στην Καλαμάτα και περνάμε μια σειρά τέτοια τούνελ. Θα μπορούσε λοιπόν η εταιρεία να διασφαλίσει με κάποιο τέτοιο ή με μπετά ή με άλλα πλέγματα. Υπάρχουν μια σειρά μέθοδοι στην μεταλλευτική τέχνη που θα μπορούσαν να αποτραπούν. Ή σε τελευταία ανάλυση, αν και αυτά τα κόστη τα θεωρούσε πολύ μεγάλα, γιατί λέμε ότι προτίμησε τα ωφέλη παρά τα κόστη, μπορούσε να κάνει ακόμη και από παρακαπτήριες που υπάρχουν από εκεί που βγήκαν οι δύο εγκλωβισμένοι, γιατί όταν έγινε το δυστύχημα, και αυτό είπαν και τα μέσα ενημέρωση, υπήρχαν δύο εγκλωβισμένοι ακόμη. Αυτοί είχαν από την πτώση της οροφής, από την πίσω μεριά. Αυτοί βέβαια βγήκαν από παράπλευρες ΣΤΟΕΣ που υπάρχουν σε κάθε ΣΤΟΑ και για ασφάλεια και για παλιές απολύψεις μεταλλίου. Αντί λοιπόν να προτιμήσει η εταιρεία, η επιχείρηση, να σφραγίσει, αυτό θα έπρεπε να κάνει, την κεντρική είσοδο και μέσα από παρακαπτήριες οδούς να πάει να συνεχίσει την εργασία της, αλλά βλέπετε μια παρακαπτήρια οδός σημαίνει μεγαλύτερο περισσότερο χρόνο, περισσότερα χιλιόμετρα, όλα αυτά στη ζυγαριά λοιπόν που λέγαμε. Αν είχαν γίνει, κύριε Ιωσηφίδη, αυτά που μας περιγράφετε, θα είχε αποφευκτεί το σημερινό δυστύχημα? Σαφώς. Δεν θα πέρναγαν από αυτή τη γαλάρια. Επίσης μας λέτε ότι υπάρχει η υλικοτεχνική δυνατότητα να παίρνονται αυτά τα μέτρα προστασίας. Ναι, μια σειρά μέτρα. Εγώ σας λέω το πιο δαπανηρό, για παράδειγμα, σας είπα νωρίτερα, που όμως και αυτό θα πρέπει να μπει και να πεις ότι εδώ μιλάμε για ζωή. Θα μπορούσε να τσιμανταριστεί. Αλλά υπάρχουν και άλλα συστήματα υποστηλώσεων που με σαφώς πολύ χαμηλότερο κόστος θα μπορούσαν να υπήρχε η υποστήλωση, έτσι ώστε ό,τι έπεφτε θα μπορούσε να συγκρατηθεί από την υποστήλωση που θα γίνει. Να καταλάβετε, πριν από λίγο με πήρε συνάδελφος, παλιός συνάδελφος που δούλευε στη συγκεκριμένη
γαλαρία όταν διανοιγόταν αυτό το που λέμε η στοά βάσος, η κεντρική στοά, τη δεκαετία του 70. Και μάλιστα μου είπε και ο ίδιος, λόγω και της γνωριμίας που είχαμε, μου λέει, ρε Γιώργο, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτά η βιδωτή οροφή, κάποιες μεθόδους επίσης που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, είναι δυνατόν αυτές οι βίδες που βιδώσαμε την οροφή πριν από μισό αιώνα να κρατηθούν με την υγρασία που υπάρχει μέσα, σαπίσανε και πέσανε. Πριν από μισό αιώνα ήταν τοποθετημένα αυτά. Ορίστε. Πριν από μισό αιώνα ήταν πριν τοποθετημένα. Πριν από μισό αιώνα, σας λέω, φανταστείτε τη δεκαετία του 60. Η γνώμη σας είναι δηλαδή ότι έρχεται φθηνότερο να σκοτώνονται οι εργάτες. Από ό,τι φαίνεται είναι επιλογή της εργοδοσίας αυτή και δεν είναι μόνο με το μεταλλείο το συγκεκριμένο. Από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και αυτά που είπατε εξάλλου εσείς, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι δυστυχώς έχουν τη ζυγαριά και την υπολογίζουν με βάση αυτό. Προτιμάνε τα κέρδη τους και βέβαια μετά έχουν και τους μηχανισμούς εκείνους. Πάλι σας λέω και από την εμπειρία μου με βάση και τα ατυχήματα των προηγούμενων χρόνων που γίνανε στην περιοχή μας και στο μεταλλείο, έχουν και μετά τον τρόπο, τους τρόπους μάλλον, και να αντιθασεύουν την οργή και στους εργαζόμενους και σε συνδικαλιστές και στις οικογένειες των δυστυχώς των θυμάτων. Κύριε Ιωσήφιδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ κύριε Μπογιόπουλε. Καλό σας βράδυ.